και τουρκικές εταιρείες στις χώρες μας, αλλά και σε τρίτες χώρες, χώρες και τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Σημειώνω τα παραδείγματα επιτυχημένων συνεργασιών ελληνικών και τουρκικών εταιρεών που έχουν υπάρξει στους τομείς της ενέργειας, των κατασκευών, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και σημαντικά περιθώρια για την περαιτέρω ενίσχυση αυτής της επενδυτικής συνεργασίας ανάμεσα σε επιχειρηματικές κοινότητες των χωρών μας και σε άλλους τομείς, όπως είναι ο τουρισμός. Η ελληνική οικονομική διπλωματία, μέσα από το πρόγραμμα που εκπονήσαμε και που υλοποιείται από τη συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών και των συναρμόδιων Υπουργείων, με ενεργοποίηση και των εμπλεκόμενων κρατικών φορέων, όπως είναι το Invest in Greece, όπως είναι ο Οργανισμός Πρόθεσης Εξαγωγών, έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε επικεντρώσει το πρόγραμμά μας στις γύρω χώρες, στα Βαλκάνια, στην Ανατολική, κυρίως Μεσόγειο, στην Μαύρη Θάλασσα, αλλά και σε άλλους σημαντικούς πόλους. Αναπτυξιακούς, επενδυτικούς κλπ., όπως είναι οι αραβικές χώρες, η Αφρική και η Λατινική Αμερική. Είναι προφανές ότι σε συγκεκριμένους τομείς και δράσεις, όπως για παράδειγμα οι κατασκευές που ανέφερα, τα ωφέλη από τη συντονισμένη προσέγγιση μέσω της συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας θα μπορούσαν να είναι αμοιβαία πολύ μεγαλύτερα από μια ανταγωνιστική παρουσία των δύο, και μάλιστα αυτό σε ένα παγκόσμιο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον που καθιστά τον καθένα από εμάς, την καθεμία από τις χώρες μας και τους επιχειρηματικούς φορείς της, σχετικά μικρούς παίκτες. Η δύναμη των δύο μαζί είναι γεωμετρικά μεγαλύτερη. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω τη σημασία της ελληνοτουρκικής συνεργασίας στην οικονομική διπλωματία, αυτό που σήμερα ξεκινάμε ή εμβαθύνουμε, αν θέλετε, στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας για ανάδειξη της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας. Πιστεύω ότι όλα τα άλλα είναι πολύ σημαντικά, αλλά ετούτη εδώ η συνεργασία ουσιαστικά είναι που σηματοδοτεί το δυναμισμό της οικονομικής διπλωματίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ, απλώς θα περάσω πολύ γρήγορα κάποιους ορισμένους τομείς που θεωρώ ιδιαίτερη σημασία, αν ήθελα να ξεχωρίσω κάποιους, και θα ξεκινήσω αναφερόμενος στον τουρισμό. Πιστεύω ότι η συνεργασία μας μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω μέσα από την πρόθεση κοινών πακέτων τουρισμού σε Ελλάδα και Τουρκία και σε τρίτες αγορές, και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει τύχει επεξεργασίας ήδη ανάμεσα στα πλαίσια που θα συμφωνηθούν σήμερα, και γνωρίζω ότι τα Υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού των χωρών μας συνεργάζονται με στόχο την πρόθεση ενός αμοιβαία επωφελούς πακέτου στην αγορά της Κίνας και μάλιστα εξετάζουν πιθανές ημερομηνίες για την πραγματοποίηση μιας αποστολής εξοικείωσης Κινέζων τουριστικών πρακτόρων σε Ελλάδα και Τουρκία. Αλλά επίσης, εκτός από τους ξένους επισκέπτες, η πρόοδος στη διμερή τουριστική συνεργασία έχει να κάνει τα τελευταία χρόνια και με την μεγάλη αύξηση αριθμού τουριστών από την Ελλάδα προς την Τουρκία, και ευελπιστούμε σε έναν αντίστοιχο μεγάλο αριθμό επισκεπτών από την Τουρκία προς την Ελλάδα, έχοντας επιλύσει μια σειρά από θέματα που έχουν να κάνουν με την άδεια εισόδου κλπ. Εξίσου σημαντική είναι η συνεργασία των δύο χωρών μας στον τομέα των μεταφορών. Θέλω να επισημάνω τις δυνατότητες που διανοίγονται μέσα από τις σιδηροδρομικές και τις συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές, να υπογραμμίσω τη σημασία των υποδομών και την ανάπτυξή τους και τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Θεσσαλονίκης-Κωνσταντινούπολης, στο πλαίσιο του οποίου εξελίσσεται η διασύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου των δύο χωρών και της Εγνατίας Οδού με το τουρκικό οδικό δίκτυο προς την Κωνσταντινούπολη. Ακόμα να υπογραμμίσω την κατασκευή της δεύτερης γέφυρας στη μεθοριακή διάβαση Κήπων Υψάλων, και μάλιστα πριν από λίγο είχα την ευκαιρία να συζητήσω και με τον συναρμόδιό μου από την τουρκική πλευρά υπουργό, τον κύριο Μπαμπατσάν, τον κύριο Τσακλαγιάν, για το θέμα και άλλων πιθανών συνδέσεων που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε. Στις θαλάσσιες μεταφορές η σημασία είναι εξίσου σημαντική, και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τη δυνατότητα να ανοίξουμε νέες συνδέσεις. Και φυσικά στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, πιστεύω ότι η συμφωνία που έχουμε ήδη πετύχει για την αύξηση του αριθμού των πτήσεων θα συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της επικοινωνίας ανάμεσα στους λαούς μας, αλλά και στην παραπέρα αύξηση των εμπορικών και τουριστικών συναλλαγών και ανταλλαγών. Ο τελευταίος τομέας που θα αναφερθώ είναι ο τομέας της ενέργειας. Θέλω να δώσω ιδιαίτερη έμφαση σε αυτόν, και μάλιστα ξεκινώντας από έναν πολύ σημαντικό πόρο που έχουμε στις δύο χώρες μας, που δεν είναι άλλος από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και στις δύο μας χώρες υπάρχει πολύ αξιόλογο δυναμικό, το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί. Και χαίρομαι που θα υπάρξουν συμφωνίες και σε αυτό το επίπεδο σήμερα ανάμεσα στα συναρμόδια Υπουργεία. Και να μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που οι σύγχρονες αντιλήψεις στην ενέργεια οδηγούν προς αυτήν την κατεύθυνση, ειδικά σε σχέση με την προβληματική για την κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο στον χώρο του φυσικού αερίου πρόκειται να συνδέσει τον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας με την Τουρκία. Η υλοποίηση του προγράμματος για την κατασκευή και λειτουργία του αγωγού ITGI για τη μεταφορά φυσικού αερίου από το Αζερβαϊτζάν μέσω Ελλάδας και Τουρκίας στην Ιταλία έχει μια ευρύτερη περιφερειακή διάσταση.
με το σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού του έργου, αυτού του μεγάλου έργου και άλλων μεγάλων ενεργειακών έργων, η Ελλάδα ως νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκτά ιδιαίτερη θέση στο ενεργειακό χάρτη της περιοχής και με αυτόν τον τρόπο καθίσταται και ένας σημαντικός στρατηγικός εταίρος της Τουρκίας, με ωφέλη και για τις δύο χώρες. Δύο χώρες που έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν στο ενεργειακό χάρτη της περιοχής. Τέλος, έξω από τα διμερεί τα δικά μας, υπάρχει και μια ευρύτερη διάσταση περιφερειακής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, που παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και τη συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή. Αναφέρομαι στην πολύ καλή συνεργασία των χωρών μας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξήνου Πόντου, τον ΟΣΕΠ, του οποίου η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία σε μερικές μέρες, σε δύο εβδομάδες περίπου. Και θεωρούμε ότι έτσι θα δοθεί μια ευκαιρία και μέσω από τη συνεργασία της Ελλάδας με την Τουρκία να δώσουμε και να βάλουμε τις βάσεις για μια βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, με τα ωφέλη που αυτό έχει και για τις δύο χώρες μας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι η επικοινωνία και η συνεργασία των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια ένα μεγάλο επίτευγμα που έχουμε χρέος απέναντι στους λαούς μας να ενισχύουμε κάθε μέρα. Η πολιτική ηγεσία των δύο χωρών μας είναι εκείνη που οφείλει να μετατρέψει την περιοχή μας σε μια περιοχή σταθερότητας, ειρήνης και ανάπτυξης, και θεωρώ πως οι λαοί μας δεν αναμένουν τίποτα λιγότερο από το ξεκίνημα αυτής της συνεργασίας. Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του συναδέλφου και πλέον αγαπητού φίλου του Υφυπουργού Εξωτερικού Εμπορίου, του κ. Τσακλαγιάν, που προανέφερα, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτές τις κοινές διαπιστώσεις και τους δρόμους συνεργασίας που ανοίγονται ανάμεσα στις χώρες μας. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί θεωρώ ότι αυτοί οι δρόμοι αποκτούν ένα επιχειρησιακό χαρακτήρα. Και θα ήθελα εδώ να κάνω μία υποσημείωση, αν μου επιτρέπετε κλείνοντας, ότι τις προηγούμενες μέρες πολλοί δημοσιογράφοι με ρωτούσαν και με προσέγγιζαν ζητώντας μου να αποκαλύψω κάποια ξεχωριστή συμφωνία που προετοιμάζεται ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, κάτι που θα μπορούσε να είναι το μεγάλο οκτάστυλο. Τους απάντησα ότι αν σε μία τέτοια διαδικασία ψάξει κανείς να βρει το ένα δέντρο που ξεχωρίζει, το πιθανότερο είναι να μην δει το δάσος. Και εδώ αυτό που έχει σημασία είναι ότι στην δυναμική της συνεργασίας που αναπτύσσεται και που ξεκινάει σήμερα, το σύνολο του αμοιβαίου ωφέλους ανάμεσα στις δύο χώρες μας θα είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερο από το άθροισμα των επιμέρους συνεργασιών. Το σύνολο αυτό είναι που ουσιαστικά θα εγγυηθεί ένα καλύτερο και ουσιαστικότερο και ειρηνικότερο μέλλον ανάμεσα στις χώρες μας. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή μας δουλειά.